καλεσμένος μας σε εισαγωγικά η λέξη ή χωρίς όπως θέλετε. Σε λίγο που θα του δώσουμε την καλησπέρα μας στον αέρα της ώρας για μπλε, ακούει το ότι είμαστε ήδη στο Ιβανόφιο από κάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ακούτε ότι είμαστε ήδη στο Ιβανόφιο? Ναι, το άκουσα. Καλησπέρα Γιώργο Γιαννουζάκο. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Κλισέ ερώτηση, είμαστε έτοιμοι? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Κάναμε τελευταία προπόνηση, τελείωσε πριν από λίγο. Είμαστε υγιείς, είμαστε συγκεντρωμένοι. Και πιστεύω θα είναι, περνάνε πλέον όλα από το χέρι μας. Και θα κάνουμε την αρχή την αύριο για να τελειώσουμε την ιστορία την επόμενη εβδομάδα με το καλό. Mm-hmm. Θα θέλαμε φυσικά και να έχουμε και το Μιχάλη το Λιάπη κοντά μας, αλλά τι να κάνουμε. Ο Μιχάλης είναι μια απώλεια για την ομάδα, αλλά έχουμε συνηθίσει να παίζουμε χωρίς τον τελευταίο. Σωστά, σωστά, σωστά. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να δεξέλθουμε. Και έχει συνηθίσει, Γιώργο, ο Ηρακλής να παίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχοντας, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό, και τώρα ρωτάω όχι μόνο τον γενικό αρχηγό της ομάδος, ρωτάω και έναν πολύ καλό καθοσφαιριστή. Αν είναι συμπτωματικό το ότι στο πρώτο δεκάλεπτο μένει πίσω και μετά τους ρίχνει μια εικοσάρα στο κεφάλι όλους τους αντιπάλους. Εντάξει, τώρα το ότι είμαστε slow starters, ότι κάνουμε αργό ξεκίνημα, όπως λέμε, νομίζω ότι συμβαίνει γιατί είναι το πρώτο δεκάλεπτο διάστημα στο οποίο αυτό που είπες εσύ μπορούν να μας παρακολουθήσουν οι υπόλοιπες ομάδες, οι περισσότερες ομάδες. Ναι. Μετά από εκεί πέρα, επειδή είμαστε καλύτερα, θεωρώ πολύ καλύτερα προπονημένοι και πολύ καλύτερα γυμνασμένοι από όλους τους υπόλοιπους, το τρίτο και μετά, ας πούμε, παίρνουμε τις διαφορές που παίρνουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, να φτάνουμε στο τέλος. Δηλαδή. Τώρα στην αρχή, εντάξει, υπάρχουν και ξεκινήματα τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Είμαστε άστοχοι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά γενικότερα έχουμε περισσότερες δυνάμεις από τις υπόλοιπες ομάδες. Και είναι και ο χαρακτήρας, Γιώργο, που βγάζει η ομάδα, έτσι. Ειδικά όταν μένει πίσω. Εντάξει, είτε στο Ιβανόφιο είτε εκτός έδρας. Έχουμε έτσι αλλιώς μια πολύ έμπειρη ομάδα. Τα παιδιά, όσοι δεν είχαν, ήρθαν φέτος στην ομάδα, γνωρίζανε τι σημαίνει Ηρακλής. Και ακόμα περισσότερο το καταλάβαν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ότι είμαστε πολύ μεγαλύτερη ομάδα από τις υπόλοιπες, είναι πολύ πιο βαριά η φανέλα μας και νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια που είχαμε να παίξουμε, τα δύσκολα που έπρεπε να κερδίσουμε κυρίως εκτός έδρας, μέτρησε και αυτό. Το γεγονός ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία είναι εδώ και πολύ καιρό έξω από τα νερά της, έξω από την κατηγορία της και προσπαθούμε εμείς να την βάλουμε στον σωστό δρόμο για να επανέλθει εκεί που πρέπει να είναι και να παραμείνει, ας πούμε, για πάντα, γιατί δεν είναι. Νομίζω ότι μπορεί να και πρέπει να ξαναπέσει ο Ηρακλής σε άλλη. Ο επόμενος στόχος είναι αυτός, ναι. Με τα πανηγύρια της Ανόδου, ο στόχος είναι η καθιέρωση που, όπως λες, πρέπει να είναι αυτονόητο. Δεν πρέπει καν να μπαίνουμε σε δεύτερη σκέψη. Το κακό είναι ότι έχει και συνηθίσει ο κόσμος την εικόνα του Ηρακλής Α1. Αυτό είναι το. Δηλαδή δεν είναι το θυμάτι του Ηρακλή. Περισσότεροι, ειδικά από τα νέα παιδιά. Μιλάμε για 8 χρόνια, δυστυχώς. Ναι. Είναι πολλά. Είναι πολλά. 8 χρόνια, εντάξει, και εκείνη η χρονιά ήταν κουτουρεμένη που ανέβη. Δηλαδή, ανέβηκε και ξανά έπεσε, ναι. Από τη μέση χρονιάς και μετά είχε θέμα, ας πούμε. Αλλά πέρα από αυτό, γενικότερα, ο Ηρακλής είχε παρουσιάσει μια ομάδα στη δεκαετία του 90 που αυτοί που είναι κάτω των 30 μπορεί να μην τη θυμούνται καν. Με επιτυχίες και στην Ευρώπη και, εντάξει, δεν κατακτήσαμε ένα κύπελλο, αλλά φτάσαμε 2 φορές σε ημιτελικό. Βγήκαμε στην Ευρωλίγκα στις αρχές της τελικούς κυπέλου. Ναι, τρίτη θέση. Λοιπόν, τους οποίους χάσαμε από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που ήταν δηλαδή κοντά σε πολύ μεγάλες ομάδες. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε άμεσα να επανέλθουμε στα επίπεδα και μάλλον δεν μπορούμε, αλλά έχουμε μια εμπειρία πίσω μας και μια ιστορία η οποία μας υποχρεώνει να προσπαθήσουμε. Αυτό που έγινε με την τελευταία αγωνιστική, το ότι ήταν τρεις οι ομάδες με 1-1, δηλαδή Ερμής Αγιάς, Διαγόρας, Διοπηδέων και Ιπποκράτης από την ΚΟ, και καμία δεν είναι στο δρόμο του Ηρακλή. Φαντάζομαι ότι κάνει τα πράγματα πολύ πολύ καλύτερα, έτσι. Όχι ναι, ότι ναι. Σε διαφορετική περίπτωση θα λέγαμε ότι αγχωνόμαστε. Αλλά θέλουμε να τελειώνουμε πιο γρήγορα την ιστορία. Και έτσι κι αλλιώς αυτές οι δύο εκ των τριών ήταν οι ομάδες που θέλαμε και να αποφύγουμε, γιατί ήταν αυτές που μας δυσκόλευσαν μέσα εισαγωγικά λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Και χωρίς εισαγωγικά, όπως είπες στην αρχή. Για μένα τα πάντα εξαρτώνται από εμάς. Και σε εκείνη τα παιχνίδια θα εξαρτιόταν από εμάς, αλλά καλύτερα να έχεις ένα ή δύο, ας πούμε, αγώνες λιγότερους. Είναι πλέον, έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου και τα παιδιά
έχουν ξανακουράζονται και ψυχολογικά και σωματικά. Όχι ότι θα δώσουμε ό,τι έχουμε αύριο και την επόμενη εβδομάδα, οπότε είναι να παίξουμε το παιχνίδι. Απλά θέλω να πω ότι η χρονιά ήταν πολύ μεγάλη και θέλουμε να την τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μόνος τρόπος να τελειώσει είναι να ανέβουμε στην Α1 για να μην... για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Μόνο έτσι τελειώνει η χρονιά για την Ηρακλή, εδώ που φτάσαμε. Και αυτό θα γίνει πρώτα Θεός και καλώς των πραγμάτων. Θα ξεκινήσουμε από αύριο και θα τελειώσουμε κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα με τα αποτελέσματα των άλλων δύο ομάδων. Και ως γενικός αρχηγός, αλλά πολύ περισσότερο δε σε εκείνες τις χρυσές στιγμές που... Χρυσές όχι γιατί ήρθε κάποιος τίτλος, γιατί ήταν σπουδαίες οι στιγμές που έζησε εσύ ως παίκτης. Έχει ζήσει πολλά πάρτι στο Ιβανόφιο. Ακόμα ένα τέτοιο ετοιμάζεται με αλφαγιώτα το ρήμα να γίνει αύριο. Εσύ είσαι συνηθισμένος, φαντάζομαι και οι παίκτες το αγαπούν αυτό. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε τη χρονιά. Θα υπάρξει μια γενικότερη ανατριχίλα του πλευράς μου όταν βλέπω τον κόσμο να φωνάζει και τα λοιπά, με πιάνει κάτι. Μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτό. Το έπαθα την πρώτη αγωνιστική. Ελπίζω να το ξαναπάθω. Αλλά έχει ζητάς από τον Μέξα, καμιά φορά? Όχι, το έχουμε συζητήσει και μου είχαμε βάλει τον χρόνο καθένας Α1, την εσένα και. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται αυτή η ομάδα κανέναν για τον Ζάκο αυτή τη στιγμή. Στο πόστο του βασίλειου. Για το συνέστημα το είπες που ανατριχιάζει αυτό. Ναι, το περνάω το συνέστημά μου, το περνάω μέσα στην ομάδα νομίζω με τον τρόπο που το περνάω. Και γι' αυτό παρόλα τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει φέτος και με τραυματισμούς και κάποια άλλα θέματα που είχαμε γενικότερα, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη χρονιά, όπως είπα, έχουμε κρατήσει το κλίμα σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι και συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Και θέλουμε να δώσουμε τη χαρά και στον κόσμο που θα έρθει αύριο στο γήπεδο και να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ξαφνικά ότι είμαστε εδώ πέρα για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που λέμε από την αρχή της χρονιάς. Και άστους άλλους να πάνε στις τρεις νίκες και να είναι ο Ηρακλής ξεκούραστος και να περιμένει αντίπαλο στον τελικό. Γιατί είπες για κουρασμένη ομάδα νωρίτερα και αυτό θα παίξει το ρόλο του, έτσι. Σαφώς, απλά θέλουμε να τελειώνουμε και γρήγορα. Δηλαδή, μακάρι να τελειώσουν στις δύο, δηλαδή έτσι ώστε να παίξουν δύο παιχνίδια τουλάχιστον. Δηλαδή, να παίξουν αύριο και ένα ακόμα σίγουρα το Σάββατο. Με όποιο και να παίξουμε, θα είναι μάτι στην έδρα μας. Νομίζω ότι το Ιβανόφιο με 3.500 κόσμο θα έχει την επόμενη εβδομάδα στο τελικό. Εντάξει, είναι απόρθητο, ας πούμε. Ας έρθει όποιος έρθει, ας έρθει όποτε έρθει. Και εμείς θα είμαστε εδώ. Για να του πούμε όπως ήρθε να φύγει, κάπως έτσι. Ξεχάσαμε Γιώργο. Να τον ξανακαλέσουμε, Βασιλή μου, γιατί να ολοκληρώσουμε μαζί τη συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Γιαννουζάκο που το περιμένει πώς και πώς κι αυτός. Γιώργο, μας ακούς τώρα? Λοιπόν, η γραμμή που έπεσε δεν είχα σημασία. Αυτό που είπα είναι ότι θα είμαστε έτοιμοι όποτε και να έρθει ο αντίπαλος. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτό. Στα τελειώματα δεν ακούστηκε καλά. Λοιπόν, είπα ότι όποτε και να έρθει, είτε έρθει Δετάρτη, την επόμενη ή το επόμενο Σάββατο, θα είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε αυτό που είπαμε. Αυτό που να κάνουμε και να πάμε όλοι να ξεκουραστούμε για λίγο καιρό, για 3 μέρες, 4, υπάρχει λίγο παραπάνω. Και να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη χρονιά. Όσοι είναι κοντά στην ομάδα μπάσκετ και όσοι σε γνωρίζουν, ξέρουν ότι θέλεις και κάνεις και πράγματα που δεν είναι τόσο στην αρμοδιότητά σου. Και ξέρω ότι ένα από αυτά που σου αρέσουν είναι να μιλάς στα παιδιά. Στα παιδιά εννοώ τους παίχτες. Αυτή τη φορά σε τέτοια μάτς χρειάζεται να τους πεις κάτι ή τους εμπιστεύεσαι και λες πάμε... Η αλήθεια είναι ότι ετοιμαζόμουν να μιλήσω το τελείωμα της προπόνησης σήμερα, αλλά όταν είδαμε τι πάθος φωνάξαμε, μαζευτήκαμε στο κέντρο του γηπέδου και φωνάξαμε το Ηρακλής, ας πούμε, κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Και γι' αυτό και είμαι τόσο αισιόδοξος και, όπως προείπα, είδα ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη και συγκεντρωμένη απόλυτα στο στόχο της. Ωραία. Ό,τι καλύτερο ακούσαμε για επίλογο. Για την ψυχολογία της ομάδας με την προπόνηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Ραντεβού στο γήπεδο. Αύριο όλοι εκεί θα είμαστε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Με την νίκη. Καλό βράδυ.